Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ξεκινάμε την εκπομπή. Σήμερα θα περιορίσουμε τα πολιτικά, θα δώσουμε έτσι ένα-δυο ένα σχόλια και αμέσως μετά θα κάνουμε μια συζήτηση για την ημέρα, τη Μεγάλη Πέμπτη, δηλαδή και τα όσα συνέβησαν με την Σταύρωση του Χριστού και όσα προηγήθησαν με τον κύριο Νίκο Σωτηρόπουλο. Είναι γνώριμο σε πολλούς από παλαιότερες εκπομπές, τις οποίες κάναμε πάρα πολύ τακτικά. Τώρα αγαπητοί φίλοι και φίλες θα πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Σωτηρόπουλο, τον οποίον ευχαριστούμε, τον φέραμε από την Πάτρα πρέπει να ξέρετε, για να κάνουμε και τη σημερινή εκπομπή και την αυριανή εκπομπή της Μεγάλης Παρασκευής αλλά και την εκπομπή του Μεγάλου Σαβάτου και θα λέει χρήσιμα πράγματα ή θα λύνει απορίες. Σήμερα λοιπόν έχουμε Μεγάλη Πέμπτη όπου ο λαός συμμετέχει πρέπει να πω πριν προχωρήσουμε στην Εκκλησία. Το είδαμε εγώ εχθές Πήγα στο Ευχέλαιο έτσι στον Άγιο Γιώργη στο Διόνυσο και είδα πάρα πολύ κόσμο και ιδιαίτερα νέο κόσμο με παιδιά και μου έκανε εντύπωση και λέω ο κόσμος γυρίζει. Πέρναγα από την Αγία Μαρίνα της Εκάλης και ήταν δεξιά και αριστερά επί της Λεωφόρου ένα καραβάνι, καραβάνια όχι ένα καραβάνι, καραβάνια από αυτοκίνητα και πληροφορούμε ότι αυτό έγινε σε όλες τις εκκλησίες. Ο κόσμος συμμετέχει ίσως... Μπορεί να μην πιστεύει ο παπάδε τόσο πολύ, πιστεύει στο Θεό και πιστεύει ότι η μόνη ελπίδα και παρηγοριά του είναι Αυτός, διότι από εκεί δεν έχει προδοθεί ποτέ. Θέλουμε τώρα να πάμε στη Μεγάλη Πέμπτη, διότι η Μεγάλη Πέμπτη είναι μια πολύ σημαδιακή μέρα. Θέλουμε να έγινε καταρχήν έτσι η Σταύρωση του Χριστού, αλλά πριν φτάσουμε εκεί θέλουμε να δούμε κάτι είχαμε το μυστικό δείπνο κύριε Σωτηρόπλε ναι. όπου εκεί καθιερώθηκε το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας ναι σαν Έλληνας πολίτης που σας άκουσα με μεγάλη προσοχή ας μην πούμε να στην πολιτική δύο λέξεις, δύο λέξεις ναι. μόνο η πολιτική μας εκτός των μουσουλμάνων είναι όλοι βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί παρακαλώ και δυστυχώς, εκτός πανίων εξαιρέσεων, είναι πολέμη της χριστιανικής ορθοδόξου πίστεως. Ανασταυρώνον τον Ιησού, χρησιμοποιώ ορολογία του Αποστόλου Παύλου, ξανασταυρώνον τον Χριστό, ιδίω με τους νόμους που κάνουν εις βάρος της χριστιανικής πίστεως, και Σταυρώνουν και την Ελλάδα, την πατρίδα. Την έχουν σταυρώσει. Και δεν πρόκειται να αναστηθεί η Ελλάδα για αν δεν κάνει επέμβαση ο Θεός. Από αυτούς δεν περιμένουμε τίποτε. Αλλά... Από τους ολοτήρες που προσιάζουν τους σωτήρες δεν, δεν περιμένουμε σωτηρία. Λοιπόν, ο λαός πρέπει να προσέξει τι θα ψηφίσει τώρα. Λοιπόν, Αλλιώ θα είναι άξιο τη τύχη αν εάν ε, ε, δεν προσέξει. Ε, από από τι εκλογέ δεν θα προκύψει. Νομίζω, να πω και εγώ τη γνώμη μου, που παρακολουθώ και τα πολιτικά. Γλώμησα. Δεν θα προκύψει κυβέρνηση, αλλά κυβερνησία. Να επενδύει ο μεγάλο κυβερνήτη, η μόνη ελπίδα. Μάλιστα. Εγώ όμω βλέπω, ενώ εσεί τα λέτε, βλέπω του πολιτικού να τρέχουν σε αρχιεπισκόπου και πατριάρχε για να φωτογραφηθούν μαζί τους. Δεν θέλω να κάνετε σχόλιο σας παρακαλώ. Είναι θέλω το φίλημα πείτε... του Ιούδα. Θέλω να μου πείτε το φίλημα του Ιούδα. Είναι πράγματι έτσι αλλά θέλω να το φίλημα του Ιούδα πότε έγινε. Τη Μεγάλη Τετάρτη ή τη Μεγάλη Πέμπτη. Η... τη Τι... μεγαλη πεμπτη μετα το μυστικό δείπνο. Να μπούμε λοιπόν στο μυστικό δείπνο. Τι ήταν ο μυστικός δείπνος θα, Πολύ... θα μας πει. Ο μυστικός δείπνος που έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη. προτού ο Χριστός παραδοθεί τους εχθρός ε, λέγεται μυστικός γιατί διότι κατά αυτόν ε, έγινε μυστήριο το μυστήριο της θεία Κοινωνίας από τα επτά μυστήρια της Εκκλησίας η Θεία Κοινωνία είναι το υπερφιέστρο το υπέρτερο μυστήριο ε, πόσο μεγάλο είναι αυτό το μυστήριο. Όσο μεγάλος είναι ο ίδιος ο Θεός. Γιατί το λέτε. Γιατί λες. αυτό το μυστήριο είναι ο ίδιος ο Θεός. Σώμα, αίμα, ψυχή και Θεότης. Σώμα, αίμα, ψυχή που έχει ο Χριστός ως άνθρωπος και Θεότης. Οργανικά ενωμένη με το σώμα και με την ψυχή. Εκεί είπε το... ο Χριστός ότι το ψωμί είναι το σώμα μου. Ε, αν θέλετε να αναφέρομαι πρώτα για το μυστήριο αυτό, επειδή ξέρω, αγαπάτε τις προφητείες ιδιαίτερως, να αναφέρω ότι προφητεύεται αυτό το μυστήριο στην Παλαιά Διαθήκη. Ε, να αναφέρω ένα μόνο χωρίον. Στον 21 Ψαλμό, ο Χριστός στο πρώτο μέρος του ψαλμού ομιλεί ως εσταυρωμένος και στο δεύτερο μέρος ως σεσωσμένος από το θάνατο διά της Αναστάσεως, ως αναστημένος. Και τι λέει ο Χριστός ως αναστημένος. Ότι θα προσφέρει θυσία σωτηρίου. Θα προσφέρει θυσία στο Θεό Πατέρα ε, προς έκφραση ευχαριστίας, σε ε, διότι τον έσωσε από το θάνατο διά της Αναστάσεως. Και από αυτή την θυσία θα παραθέσει, λέει, τράπεζα. Και θα φάγουν πέννητες και εμπλιστήσονται και ενέσωσε η καρδία και η καρδί αυτών σε όλων σε Από αυτή τη θυσία που προσφέρει ο Αναστάσης κύριος, θα φάγουν τα πτωχαδάκια, η πτωχή και θα χορτάσουν και θα λάβουν ζωή αιώνια. Πολύ παράδοξος λόγος. Άμα φάμε μια τροφή, μπορούμε να συντηρηθούμε μερικές ημέρες, έστω 40 ημέρες. Εδώ λέει, από αυτή την τροφή θα λάβουν ζωή αιώνια. Πρόκειται για το μυστήριο της θεία Κοινωνίας που είπαμε είναι ο ίδιος ο Χριστός που μεταδίδει ζωή αιώνια. Όπως γίνεται το μυστήριο μετά την Ανάσταση πάνω στην Αγία Τράπεζα των Ορθοδόξων Ναών και όπως όμως έγινε και πρώτης θυσίας του Γολογοθά. Πώς έγινε πρώτο θανάτου με το... με Τη Μεγάλη Πέμπτη, μυστηριωδός και προκαταβολικός ο Χριστός ετέλεσε τη θυσία Του. Ανεμάκτος, μυστηριωδός. Πώς δηλαδή έτσι για να το καταλάβουμε διότι... Όταν λέμε μυστήριο ναι. δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι θα πει μόνο δεχόμεθα αυτό που λέει η Γραφή. Ότι είναι όντως σώμα και αίμα Χριστού. Τι είπε ο Χριστός... Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Πείτε εξ αυτού πάντε, τούτο εστί το αίμα μου, το αίμα τη καινή διαθήκη με το οποίο σφραγίζει την καινή διαθήκη. Ο Αποστολικό Ανάγνωσμο τη Μεγάλη Πέμπτη ε, είναι το Αποστολού Παύλου. Μια περικοπή και εκεί λέει, έχει μια λέξη που λέει Το σώμα μου το υπέριμον κλώμενων. Κλώμενων θα πει που γίνεται κλάσματα, τεμάχια, τεμαχίζεται. Πάνω στο σταυρό, στον Γουργοθά, δεν τεμαχίστηκε το σώμα του Χριστού ε, και ουστούν αυτού ου συνετρίβει και ένα κόκαλο, ένα ουστούν κόκαλο από το σώμα του Χριστού δεν συνετρίβει. Ε, γιατί λέει ο Παύλος κλόμενον ότι γίνεται κλάσματα, γίνεται τεμάχια. Γίνεται στο μυστήριο όπως έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη, και όπως γίνεται στην τράπεζα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ε, άλλο φαίνεται με τα μάτια και άλλο είναι. Αυτό θα πει μυστήριο. Δεν είναι ο κύριε Ζερβέ μόνο τα μυστήρια της Εκκλησίας. Υπάρχουν και άλλα μυστήρια μέσα στο φυσικό κόσμο αναρρίθμητα, τα οποία διαπιστώνει η επιστήμη, περιγράφει η επιστήμη, αλλά δεν εξηγεί κάτι αναλύσει οι εξηγήσει που λέμε είναι περιγραφικέ, όχι ουσιαστικέ. Να πω ε, μερικά. Τρώει η κατσίκα το χόρτο και το κάνει γάλα. Πώ το κάνει δεν μπορούμε να ξέρουμε, το κάνει πάντω. Πίνει ο άνθρωπο το γάλα και το κάνει αίμα. Πώ το κάνει το χημείο, το ζωντανό που λέγεται άνθρωπο, δεν ξέρω πώ το κάνει. Είναι γεγονό όμω ότι το κάνει. Παίρνει το φυτό από το έδαφος διάφορα συστατικά τα ανεβάζει επάνω στο πράσινο μέρος του φυτού, στη χλωροφύλη, γίνεται μια λειτουργία ε, που συνεργάζεται η χλωροφύλη, το πράσινο μέρος του φυτού με το νερό που πήρε και τα συστατικά από τη γη, με τον ήλιο, με τον αέρα. Και η ανόργανος ύλη, η νεκρή ύλη που πήρε το φυτό από το έδαφος, τα νεκρά αυτά στοιχεία γίνονται ένα ζωντανό πράγμα, ένα πορτοκάλι ας πούμε, ένα μήλο, είναι ζωντανό πράγμα. Πώς η νεκρή ύλη γίνεται ζωντανή, αυτό το άλμα πώς γίνεται, δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς. Όμως το διαπιστώνουμε. Έτσι γίνεται και εδώ. Στα μάτια βλέπουμε Ψωμί και κρασί έτσι φαίνεται στα μάτια η μορφή. Δεν είναι ψωμί και κρασί. Ο Μωυσής εκεί στο όρος Σινά είδε μια βάτο που φλεγόταν. Αλλά δεν κεγόταν. <laughs> Γιατί. Διότι αυτό που έβλεπε το πυρ, αυτή η φωτιά, δεν ήταν πραγματική φωτιά. Αν ήταν πραγματική φωτιά θα κεγόταν η βάτω. Ήταν το πυρ της θεότητος. Ηταν η Θεό η ίδια. Ε, στο, στον Ιορδάνη κατά τη βάπτιση του Χριστού φαινόταν ένα περιστέρι. Δεν ήταν περιστέρι. Ήταν το Πνεύμα το Άγιο με τη μορφή περιστεριού. Στην Πεντηκοστή, επάνω στο υπερόον εκεί, ε, παρουσιάστηκε πυρ και γλώσσε πυρηνέ κλπ. Δεν ήταν πυρ. Αν ήταν πυρ θα κι εγώ όταν η στέγη, θα εγώ το οικοδόμημα. Ήταν το πνεύμα το Άγιο. Έτσι και εδώ. Φαίνεται στα μάτια ψωμί και κρασί δεν είναι. είναι ο ίδιος ο Χριστός. Δημιουργούνται διάφορες απορίες πάνω σε αυτό το, το μυστήριο. Λέμε, σε κάθε πιστό που θα κοινωνήσει είναι ολόκληρος ο Χριστός. Σε κάθε δισκοπότερο είναι ολόκληρο ο Χριστό. Σε κάθε αρτοφόριο είναι ολόκληρο ο Χριστό. Ένα και ο αυτό Χριστό ολόκληρο παντού, και στι καρδιέ των πιστών και σε όλα τα αντισκοπότρια και σε όλα τα αρτοφόρια. Ναι, η επιστήμη σήμερα μπορεί να μα δώσει κάτι, να καταλάβουμε κάτι από το μυστήριο, να πάρουμε μια αμυδρή ιδέα, θα έλεγα. Ποιο είναι αυτό βάζουμε στον πομπό εδώ της τηλεοράσεως μία εικόνα. Και αυτή η εικόνα, ολόκληρη, όχι κομματιασμένη, μεταδίδεται σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της γης. Και τη βλέπουν οι άνθρωποι στις οθόνε των τηλεοράσεων, ολόκληρη εικόνα. Δεν τεμαχίζεται. Ολόκληρη μία εικόνα είναι σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της γης. Έτσι και ολόκληρος ο Χριστός είναι σε όλε τι πιστέ καρδιέ, σε όλα τα αρτοφόρια, σε όλα τα δισκοπότρα. Βάζουμε εδώ στον πομπό τη μια λέξη. Τη λέξη Χριστό. Αυτή η λέξη δεν κομματιάζεται. Δεν ακούγεται κάπου το Χ, κάπου το Ρο, κάπου το Ι, κάπου το Σ, κάπου το ΤΑΦ, το Ω, το ΣΥΓΜΑ. Όχι. Ολόκληρη η λέξη μεταδίδεται σε όλα τα πλάτη και τα μήκη τη γη και την ακούει την ακούουν όσοι παρακολουθούν τηλεόραση, ραδιόφωνο, την ακούνε. Έτσι και ολόκληρο ο Χριστό είναι πανταχού παρόν. Μια άλλη απορία που γελάτε από αυτό το μυστήριο. Σε ένα μαργαρίτη, σε ένα ψύχολο τη θεία κοινωνία, είναι ολόκληρο ο Χριστό που ήταν ένα άνδρα, έργο ένα και οχδόντα, ήταν το ύψο του. Είναι ολόκληρο. Ναι, η επιστήμη μα δίνει τώρα ε, να καταλάβουμε κάτι και από αυτό το μυστήριο. Τι λέει η επιστήμη, Ότι τα άτομα τη ύλη ε, έχουν τέτοια αρέωση μέσα, τα, τα σωματίδια που αποτελούν τα άτομα τη ύλη είναι πολύ αρέα μεταξύ τους έχουν αποστάσεις, ε, Που αν συμπυκνώναμε, λέει, το σώμα ενός ανθρώπου ώστε να φύγουν όλα τα κενά που υπάρχουν στα άτομα τη ύλη, πόσο θα γινόταν το σώμα του ανθρώπου. Εάν τον συμπιέζαμε, μπορούσαμε να το συμπιέσουμε, τον συμπιέσουμε, να τον συμπυκνώσουμε, να φύγουν όλα τα κενά των ατόμων τη ύλη που αποτελούν το ανθρώπινο σώμα. Θα γινόταν το, ασώ, το ανθρώπινο σώμα ο σωτηρόπλο, ο ζερβό, τόσο μικρό όσο μια σκόνη και μικρότερο σωματίδιο. Που θα χρειαζόταν ένα ηλεκτρονικό τηλεσκόπιο για να τον διακρίνουμε. Έτσι λοιπόν, όπω σε μια σκόνη και λιγότερο υπάρχει ολόκληρο ο άνθρωπο, συμπυκνωμένο, έτσι και σε ένα μαργαρίτι τη θεία κοινωνία υπάρχει ολόκληρο ο Χριστό. Είναι θαύμα, είναι μυστήριο. Ξέρω ότι αυτό που θα πω δεν είναι παραμύθι. Δεν μ' αρέσει να λέω πράγματα που δεν έχουν εξακριβωθεί και διαπιστωθεί είναι ψυχές που όταν κοινώνησαν αισθάνθηκαν από το Άγιο Ποτήριο να βγαίνει ευωδία ή ψυχές που κοινώνησαν και άλλοι άνθρωποι τους πλησίασαν τους λένε ευωδία βγαίνει από εσά. Τι άρωμα, άρωμα βάλατε, δεν είχαν βάλει κανένα άρωμα. Είναι η ευωδία Χριστού που κοινωνησαν και αλλοι ανθρωποι τους πλησιασαν τους λενε ευωδια βγαινει απο εσα τι αρωμα αρωμα βαλατε δεν ειχαν βαλει κανενα αρωμα ειναι ευωδια χριστου που ειπε Άρα το λοιπόν, μα λέτε ότι. Και ο... θαύματα έχουν γίνει, είναι έτοιμο θάνατοι που κοινώνησαν πιστοί άνθρωποι. Λοιπόν, και ενώ ήταν για θάνατο, ανέλαβαν ζωή και έζησαν χρόνια. Δεν λέω ότι συμβαίνει σε όλε τι περιπτώσει. Συμβαίνει σε μερικέ που θέλει ο Θεό και δείχνει αυτό ότι πράγματι είναι μυστήριο, είναι ο ίδιο ο Θεό. Άρα ο Χριστό καθιέρωσε το μυστήριο τη θεία ευχαριστία. Ναι. Με το έχουμε το μυστήριο του βαπτίσματος όταν βαπτίστηκε και έχουμε και πάνω σταυρό με το, tekrar, με το αίμα και το είδωρ έτσι την ίδρυση της Εκκλησίας waited... διότι ήδρυ... εκεί επάνω στηρίζεται η... η ίδρυση της Εκκλησίας είναι στο μυστήριο της Εκκλησίας το βάπτισμα της Εκκλησίας Μάλιστα chapters. Σήμερα ο Απόστολος όμως έλεγε κάτι φοβερό ο Παύλος το έλεγε. Μεγάλη Πέμπτη το πρωί Ναι, ναι, ό,τι... Στου... Στου εάν κανείς κοινωνεί χωρίς προετοιμασία, χωρίς πίστη, χωρίς συνέστηση, χωρίς εννοείται κατά διαστήματα να εξομολογείται τις αμαρτίες του, να καθαρίζει την καρδιά ή να πάρει μέσα τον Χριστό, ε, τότε η Θεία τον χριστο είναι, κοινωνια γινεται εις κρίμα και εις κατάκριμα, κατά δίκη του ανθρώπου, εάν προσέρχεται αναξίως χωρίς προετοιμασία, δεν λέμε να είναι αναμάρτητο, δεν είναι κανεί αναμάρτητο. Αν έχει συνέστημα μαρτυρών του, να πηγαίνει κατά διαστήματα σε ένα πνευματικό πατέρα να εξομολογεί την Και Εκείνο μυστήριο εξομολόγηση. Εάν δεν το κάνει αυτό και πάει και κοινωνεί δίθερ για το καλό, δεν προκύπτει καλό, προκύπτει κακό. Και λέει ο Παύλο, ο Παύλο το λέει, ότι γι' αυτό επειδή πολλοί κοινωνούν αναξίω, γι' αυτό πολλοί είναι άρρωστοι, αρρωστούν. Και κοιμώνται οι ικανοί και, και αρκετοί έχουν πεθάνει. Μάλιστα. Ο Χριστός, μια και μιλήσαμε, το μυστήριο της εξομολογήσεως. Εξομολογή... Ίδρυσε... Πού μετά... εξομολογήθηκε. Ο, ο, ο Χριστός δεν εξομολογήθηκε, είναι Θεός. Αλλά ο, ο, ε, ίδρυσε το μυστήριο της εξομολογήσεω. Πώ το ίδρυσε. Μετά την ανάσα τι είπε στο Λάβετε πνεύμα Άγιον, λάβετε Αγία Εξουσία, αυτό σημαίνει. Ναι. Πνευματική Εξουσία αν την οναφείτε τα αμαρτία, αφίεντε αυτή. Αν την οκρατείτε και κράτετε. Όσον συγχωρήσετε τι αμαρτίε, διότι εννοείται θα έρθουν να εξομολογηθούν εν ειλικρινία και μετανία, συγχωρούνται οι αμαρτίε. Εάν δεν συγχωρήσετε τι αμαρτίε του, διότι δεν έρχονται να εξομολογηθούν ή έρχονται και εξομολογούνται χωρί μετάνια, μένουν οι αμαρτίε. Επαναλαμβάνω το χωρίο μετά την Ανάσταση. Λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν τα σαμαρτίας, αφήνετε αυτής. Αν και κράτηντε. Μάλιστα, να σας ρωτήσω, επειδή τρέχει τώρα ο χρόνος, θέλω να επανέρθω στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστία. Είχε πει ο Χριστός. Για παράδειγμα, πολύ πριν τη Σταύρωση και τα πάθη, ότι εγώ θα είμαι ο άρτος της ζωής ναι, και είχε παρεξηγηθεί καλά, ακόμα πο... και από τους μαθητές ναι, ναι, του. Ναι, πολύ καλά το υπερθυμίζεται αυτό. Ο Χριστός ε, μίλησε ε, για τη Θεία Κοινωνία στη συναγωγή της Καπερναούμ, που είπε αυτό που είπατε, ότι εγώ είμαι ο άρτος, ο αληθινός, ασυγκρίτως ανώτερος από το μάνα, που έπεσε στην έρημο, εγώ είμαι ο άρτος ο αληθινός που κατέβηκα από τον αρνό και ο άρτος κάνει το λόγο του, είναι μεταφορικό όταν λέμε άρτος, δεν σημαίνει ότι είναι ένα ψωμί, ένα καρβέλι, σαν αυτά βγάζουμε από το φούρνο, ε, μιλάει ο Χριστός μεταφορικά και μετά μιλάει κυριολεκτικά, ο δε άρτος τον οποίον εγώ θα δώσω είναι η σάρξ μου, το σώμα μου, ο τρόγων μου το σώμα, και πίνον μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Η γάρ σάρξ μου αληθώς εστιβρώσεις και το αίμα μου αληθώς εστιπώσεις. Όποιος λέει κοινωνεί, αξίως εννοείται, με πίστη, με φόβο Θεού, με πόθο, κατόπιν προετοιμασία. λοιπόν, ε, παίρνει μέσα το, τον ίδιο τον Χριστό και παίρνει ζωή αιώνια, ό,τι έλεγε ο ψαλμός προ Χριστού. Ε, και για να δείξει ότι δεν μιλάει αλληγορικά, τι λέει, η σάρκα μου πράγμα αληθώς τρώγεται. Το αίμα μου αληθώς πίνε, το ή μεταφορικός. Μιλάει κυριολεκτικά. Είναι αλήθεια ότι στο συνέδριο της Καπερναούμ δεν τον είχαν καταλάβει ούτε οι μαθητές. Ναι, έλεγαν αυτοί, έλεγαν το εξή. Η ακροατέτου. Τι είναι αυτά που λέει αυτό. Πώ μπορεί να μα δώσει σάρκα το να φάμε. Και ο Χριστό δεν του είπε, μην παρεξηγείτε. Χριστό επέμεινε. Εάν θα λέγω, και θα τονίζω. Εάν δεν φάγετε σάρκα του ιού του ανθρώπου και δεν πιείτε αυτού το αίμα, ζωή δεν θα έχετε. Και στο τέλο ε, είπε το εξή ο Χριστό. Σα σκανδαλίζει αυτό που είπε ότι κατέβηκα από τον ουρανό. Φανταστείτε, ήταν φο... φοβερό λόγο. Φανταστείτε να παρουσιαζόμουν εγώ σήμερα και να έλεγα, κύριε Ζερβέ, εγώ δεν είμαι όπω οι άλλοι άνθρωποι. Εγώ είμαι ουροκατέβατο, κατέβηκα από τον ουρονό. Τι θα λέγατε, τρελάθηκα. Τέτοια λόγια που είπε ο Χριστό, τα είπε ότι είναι Θεό ή τρελό μπορεί να πει τέτοια λόγια, ούτε στο μυαλό τρελού πηγαίνουν πολλά λόγια που είπε ο Χριστό. Ο Χριστό τα είπε ότι είναι Θεό και τη συνείδησε ότι είναι Θεό. Σα σκανδαλίζει λέει που είπα ότι κατέβηκα από τον ουρανό. Ή αν θα με δείτε να ανεβαίνω στον ουρανό την ημέρα τη αναλήψεω. Θα καταλάβετε ότι κατέβηκα από τον ουρανό. Θα πιστείτε. Και τι είπε στη συνέχεια. Το πνεύμα εστί το ζωοποιούν. Η σάρξ δεν αν ήμουν μόνο σάρκα, δεν θα ωφελούσα. Η σάρκα μου οφειλεί, δίνει ζωή αιώνια, διότι είναι ενωμένη με το πνεύμα, το αιώνιο πνεύμα, τη θεότητα. Κύριε Σωτηρόπουλε, λένε... να... Κατέβηκα ω Θεό από τον ουρανό. Δεν με είδατε, δεν πιστεύετε. Όταν την ημέρα τη αναλήψεω θα ανεβαίνω, τότε θα πιστέψετε ότι κατέβηκα τον ουρανό. Δεν είμαι μόνο άνθρωπο, είμαι θεάνθρωπο. Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε το Χριστό να πλένει τα πόδια των μαθητών και έχουμε εκεί πάλι την άρνηση του Παύλου, του Πέτρου, τον οποίον πάλι έτσι λίγο πριν την καταδίκη τον αρνήθηκε. Τι σημαίνει... Καλά, αυτή βέβαια δεν ήταν άρνηση με την έννοια εκείνη τη αρνήσεως. Ναι. Όχι, τι σημαίνει Θεό να μου πείτε... Έτσι, αυτή η πράξη του Χριστού. Αυτή η πράξη του Χριστού, να πλύνει τα πόδια των μαθητών. Λοιπόν, το οποίο ε, κάνει και ο Πάπας. Ε, να το, ναι, το ξέρω. Αλλά ο Πάπας και οι παντρεάχες το κάνουν τυπικά. <laughs> τα, τα πόδια πρώτα έχουν πληθεί καλά-καλά για να τα ε, ε, πλύνει δίθεν μετά ο Πάπας. <laughs> Εν πάση <laughs> περιπτώσει. Λοιπόν, όταν ο Χριστό έπλυνε τα πόδια των μαθητών, να το επεκτείνουμε. Η ματέ αντιπροσωπευτικό σώμα Όλοι στις ανθρωπότητες Έπειλε τα πόδια του Ζερβού, του Σωτηρόπουλου και όλων των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει αυτό. Κάνει εντύπωση ιδιαίτερη ότι έπιλενε και τα πόδια του Ιούδα που έτρεξαν μέσα στο σκοτάδι της νύχτας προς τους εχθρούς για να συμφωνήσουν την προδοσία. Γιατί το έκανε ενώ το ήξερε ε. ως Θεός ο Χριστός ναι. για να δείξει την αγάπη του και προπάντων εδώ να διδάξει την ταπεινοφροσύνη. Οι μαθητές δεν κατάλαβαν, γι' αυτό ο Πέτρος λέει «Εσύ κύριε θα μου πλύνεις τα πόδια» Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Του λέει αν δεν δεχθείς να σου πλύνω τα πόδια δεν έχεις μέρος με τη μου. Οπότε ο Πέτρος λέει όχι μόνο τα πόδια, για όλο το σώμα να μου πλύνεις. Είχε μεταπτώσει ο Πέτρος. Λοιπόν, δεν χρειάζεται όλο το σώμα, τα πόδια λέει χρειάζεται τώρα. Ε, ήθελα ήθελε να διδάξει την ταπειλοφροσύνη και ότι πρέπει να υπηρετούμε ο ένα τον άλλον. Τι είπε ο Χριστό, εδώ καλεί παράδειγμα ότι εγώ ο Κύριος ήρθα όχι να διακονηθώ, να υπηρετεθώ από τους ανθρώπους, να υπηρετήσω τους ανθρώπους και να δώσω τη ζωή μου θυσία για τους ανθρώπους λύτρων, για την εξαγορά των ανθρώπων από την αμαρτία και από τον σατανά. Ε, οι μαθητέ, όχι μόνο, δεν κατάλαβαν το πνεύμα. Ήσαν απλοϊκοί άνθρωποι, μαθητέ, όπως και σήμερα, πολύ απλοϊκοί άνθρωποι. Γι' αυτό τους εξέλεξε ο Χριστός. Τότε ήταν απλοϊκοί και έγινε μετά σοφοί, τόσο απλοϊκοί άνθρωποι έγιναν σοφοί, να φανεί ότι υπήρξε φωτισμός Θεού και δύναμη Θεού. Λέει, τους είπε ο Χριστό, τώρα δεν το καταλάβατε είναι αυτό που έκανα. Θα το καταλάβετε μελωδικός Πολλά τα κατάλαβανε μαθητέ όταν ήρθε το Άγιο Πνεύμα και του φώτισε. Εσεί λέει, με προσφωνείτε ο κύριο και ο διδάσκαλο. Έτσι τον προσφωνούσαν τον Χριστό. Κύριε το έλεγαν, διδάσκαλε το έλεγαν. Και καλώ πράτεται η μίγαρ. Πράγματι είμαι ο κύριο και ο διδάσκαλος ο Κύριος είναι ο Θεός. Και ο διδάσκαλος πάλι και αυτό, παράδοξος λόγος, να λέει ότι είναι ο διδάσκαλος ένα πρόσωπο που δεν πήγε σε σχολείο να μάθει γράμματα. Και να λέει ότι είναι ο μοναδικός διδάσκαλος. Άλλον το είπε, μη ονομάσατε κανένα διδάσκαλο με απόλυτη έννοια. Λοιπόν, ένα είναι ο διδάσκαλο με απόλυτη έννοια, εγώ ο Χριστό. Ένα ο καθηγητή, εγώ ο Χριστό. Τέτοια λόγια ούτε ο κράτη μπόρεσε να πει που ήταν μεγάλος φιλόσοφος τέτοιο λόγο για τον εαυτό του. Ο Χριστός είπε τόσο μεγάλα λόγια ότι είναι όντω ο Κύριος ο Θεός και είπε στη συνέχεια εάν εγώ ο Κύριος ο Θεός με άλλα λόγια και ο διδάσκαλος καταδέχτηκα να πλύνω τα πόδια σας και εσύ να υπηρετείτε ο ένας τον άλλο. Και αυτή είναι η μεγάλη αρετή της ταπεινοφροσύνης έτσι σύμφωνα και με, με την Εκκλησία. Και προσφοράς του ενό ανθρώπου προ τον συνάνθρωπο. Κύριε Σωτηρόπουλε, ο χρόνο τρέχει, έχουμε πέντε λεπτά. Ε, τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή, αλλά θέλω να μου πείτε δύο πράγματα. Πολλοί λένε ότι το συμπόσιο του Πλάτωνα έχει σχέση με το μυστικό δείπνο ή με αυτό που έκανε ο Χριστός έτσι το μυστικό δείπνο, κατά τη Μεγάλη Πέμπτη, δηλαδή πριν την Προδοσία και τη σύλληψη και τη σταύρωση. Και βεβαίως το άλλο ζήτημα είναι επειδή αναφέρεται ο Σοκράτη, πολλοί λένε έτσι ότι ο Σοκράτης ήταν ο Χριστός πριν από τον Χριστό. Τι απαντάτε σε αυτά. Πρώτον προς το συμπόσιο του Πλάτωνος. Το έχω διαβάσει. Είναι τεραστία η διαφορά μεταξύ του συμποσίου του Πλάτωνος και του μυστικού δείπνου. Κατά το μυστικό δίπλο, ο Χριστό είπε τα συγκινητικότερα λόγια που ακούνται στο πρώτο Ευαγγέλιο από τα 12 Ευαγγελικά αναγνώσματα. Στο πρώτο, κατά την ακολουθία που γίνεται το Εσπέρα τη Μεγάλη Πέμπτη και ανήκει στην Μεγάλη Παρασκευή. Δεν υπάρχουν τέτοια λόγια στον κόσμο τόσο ωραία, τόσο συγκινητικά όσο τα λόγια αυτά που είπε ο Χριστό κατά το μυστικό δίπλωμα και τέλεσε το μυστήριο. Στο συμπόσιο του Πλάστορες δεν έχουμε κανένα μυστήριο. Ως προς το Σοκράτη, ε, ο Σοκράτης ασχέτως των αμαρτιών του, προ-Χριστού ήταν με τον κρίνο με, χριστιανικά κριτήρια, ε, είπα άλλοτε αν ο Σοκράτης ζούσε μετά Χριστόν θα ήταν πατέρας της Εκκλησίας. Ήταν πραγματικό ε, πραγματικός ένας άνθρωπος που δίδασκε για το Θεό και για τα θεία πράγματα και για τα ηθικά πράγματα, ήταν ανώτερο πνεύμα. Αλλά φυσικά κανείς δεν φτάνει στον φως τον ίδιο τον Χριστό. Ε, θέλω να σας ρωτήσω τώρα κάτι ακόμα. Για τη σιωπή του Χριστού, κατά το θείο πάθος και τη δίκη... Την οποία θαύμασε και ο Πιλάτος όταν ήδη όλοι οι κατάδικοι ανέπτυσαν Ρητορία για να αποδείξουν ότι δεν είναι ένοχοι και να γλιτώσουν από τη Σταύρωση. Ο Χριστός παραδόξως δεν υπεράσπισε τώρα αυτό το. Ήξερε ότι είναι η λιμένια που άφησε από τον σταυρό και αισιόπα. Και αυτή η σιωπή έκανε λέει τον ηγεμό να θαυμάζει λίεν. Έκανε τον πιλάτο να θαυμάζει πολύ. Ήταν μοναδικό φαινόμενο αυτό και είναι προφητευμένη και αυτή. Μέσα από... Ως πρόβατον ήχθηκε ως αμνός εναντίον του Κύριον το σαυτόν άφωνος ούτως ούκ ανοίγει το στόμα αυτό. Αυτά ποιος τα είπε. Σε ίες. Μάλιστα. Και την ταπεινώση κρίσης αυτού ήρθε. Τόσο πολύ ταπεινώθηκε ο Χριστός ώστε σαρώθηκε το δικαιό του. Δεν υπεράσπισε το δικαιό του. Από την πλευρά των ανθρώπων ήξερε για να το υπερασπιζόταν, δεν θα τον αθώωναν. Αλλά από την πλευρά τη δική του, λοιπόν, επήγε το να θυσιαστεί. Γι' αυτό η σιώπα. Αυτή η σιωπή αξίζει περισσότερο από χίλιε ρητορίε. Διότι είναι πάρα πολύ παιδαγωγική και διδακτική. Έτσι, Έτσι. Έτσι. Ε, να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ο Νικόδημος στην ιστορία αυτή ήταν ο κρυφός μαθητής. Ένα από τα μέλη του συνεδρίου. Mm. Ε, Ο Νικόδημος ήτανε, Ήταν Ιωσήφ. Ήτανε, ήτανε μέλος ο Σάσιμα ενό βουλευτή, δηλαδή. Ε, ναι, βουλευτή, ε, ναι. Βουλευτή. Ναι, mm. ε, Μέλο του μεγάλου συνεδρίου των Ιουδαίων. Και ε, αυτό και ο Ιωσήφο Αρημαθέο, οι οποίοι δεν, κατα... δεν επέγραψαν την καταδίκη του Χριστού. Πόσο ήταν, 12 μελέ στο συνέδριο αυτό. 70. 70. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και οι δύο ήταν δηλαδή κρυφοχριστιανοί, θα μπορούσαμε κρυφοχριστιανοί. να πούμε. Κρυφοχριστιανοί ήταν για τον φόβο των Ιουδαίων. Όποιο έχει αξίωμα, φοβάται. <χι> <χι> Μην χάσει το αξίωμά του όπω ο Πιλάτο. Αλλά την ημέρα της, ε, ε, του πάθου του Χριστού, τη Μεγάλη Παρασκευή, ε, αυτοί οι δειλοί άνθρωποι και κρυφοί μαθητέ που είχαν σπουδάσει στο νυκτερινό σχολείο, θα λέγαμε του Χριστού, έγιναν λέοντε. Και... Αυτά είναι τα μυστήρια του Θεού. Μάλιστα. Είναι σαν τα άνθρωπα, διάβαζα κάπου. Είναι μερικά λουλούδια τα οποία την ημέρα είναι κλειστά, δεν εμποδιάζουν. Και τη νύχτα ανοίγουν και αναδίδουν το αρώμα του και εμποδιάζουν το όπλο, νυκτολούλουδα. Έτσι ήταν αυτή. Την ημέρα όσο δηλαδή ήταν ο Χριστός στον κόσμο τρία χρόνια, αυτοί ήταν κλειστά λουλούδια. Όταν ο Χριστός πήγε στο μαρτύριο και ο ήλιος έδιε από αυτόν τον κόσμο, άνοιξαν και διέχεαν το, το αρωμάτος. Μάλιστα. Ε, πρέπει να σας πω όμως ότι τελείωσε ο χρόνος. Θα έχουμε αύριο τη χαρά να σας έχουμε εδώ. Θυμηθείτε ότι θέλω να μιλήσουμε για το σήμερον πρώτον, κρεμάτε τους έτσι τους στίχους, αυτό. δεύτερο να μας πείτε πόσα ήταν τα πάθη του Χριστού, Ωραία. γιατί εσείς τα κατέχετε αυτά. Να μας μιλήσετε επίσης για του ύμνους του επιταφείου και αν αυτοί πρέπει να λέγονται μεταφρασμένοι ή, ή όχι. Και θα συζητήσουμε και ορισμένα άλλα ζητήματα, τα οποία... Έχουν σχέση όπω με το φραγγέλωμα, για παράδειγμα, το οποίο υπέστη. Μοντινηρότατο ε... και το φραγγέλωμα. Έτσι, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Σήμερα θυμηθείτε στην αυριανή Αύριος. εκπομπή. Να είστε καλά. Και εσεί Α... να είστε καλά, και οι αγαπητοί τηλεθεατές, οι οποίοι μα ακούνε και το προσωπικό εδώ του σταθμού. Αγαπητοί φίλοι και φίλε, ανανεώνουμε το ραντεβού μα για αύριο, χωρί πολιτική, εκτό και αν έχουμε τίποτα πολύ πολύ συγκλονιστικά γεγονότα. Ε, να είστε όλοι δε καλά. Δεν υπάρχει γεγονό από τη Σταύρωση του Χριστού. Έτσι. <laughs> Έτσι να πούμε. Και στον Επιτάφη συμμετέχουν και άπιστοι εγώ θα σα πω διότι τους έχω, τους έχω δει και συγκλονίζονται. Έτσι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σα.